πονάω. Να, ας βρούνε μια λύση. Να φύγει ο καρκίνος. Ήταν Φεβρουάριος του 2019. Η Τζούλια Μπάρκα, μέσα από πόνο και απόγνωση, ζητούσε ό,τι ζητά κάθε ασθενής που υποφέρει. Να σταματήσει να πονά. Ήταν η τελευταία της συνέντευξη. 3,5 μήνες μετά, απελευθερώθηκε από το μαρτύριό της. Έσβησε καταταλαιπωρημένη από τον καρκίνο και την νεφρική ανεπάρκεια. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, σκληρό αγώνα, πολύ σκληρό αγώνα. Και τώρα η τελευταία αυτή μήνη ήταν τραγικά σκληρή, πονούσε συνέχεια, πονούσε. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, ξεκουράστηκε. Πολύ πόνος αφόρητος και η μαμά μου και η αδερφή μου και εγώ. Το απόλυτο σεξ σύμπολ της δεκαετίας του 80 έζησε τη δόξα, την ένταση και τη φθορά του κόσμου του θεάματος. Τι σου λέγε πάλι αυτή? Ποια? Η Χαβαλέ. Πολύ μου τη δίνει τώρα τελευταία. Η παρουσία της εκρηκτική απογείωνε τα έντυπα για τα οποία φωτογραφιζόταν. Το όμορφο πρόσωπο και το αψεγάδια στο κορμί της προκαλούσαν σεισμό όταν εμφανιζόταν. Η καριέρα της πέρασε από διακυμάνσεις, κόντρες, έφτασε στο ζενίθ και άγγιξε τον Αδύρ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά ασχολήθηκε με το τραγούδι. Στην πίστα έλαμπε με τον πρίο και την προσωπικότητά της. Μέχρι το 2002, που κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της κατέρευσε. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. 40 ημέρες βρισκόταν σε κόμμα στην εντατική. Όταν συνήλθε, η μια πλευρά του σώματός της ήταν παράλυτη και είχε σοβαρότατα προβλήματα κίνησης και ομιλίας. Έχω πίστη στο Θεό που κάθε μέρα προσεύχομαι. Αυτός είναι μεγάλος. Η ζωή της άλλαξε εντελώς. Τη φροντίδα της ανέλαβε η οικογένειά της. Μέχρι που δέχτηκε άλλο ένα χτύπημα. Τα νεφρά της άρχισαν να υπολειτουργούν και νόσησε και από καρκίνο. Μου βρήκανε καρκίνο. Όμως καταπολεμάται. Συνειδητοποιούσα. Ήτανε καλά στον εγκέφαλο, πάρα πολύ καλά, ξέρετε τι γίνεται. Θα γίνω καλά, θα περπατήσω. Δεν τα κατάφερε. Οι τελευταίοι μήνες ήταν μαρτυρικοί, υπέφερε από τρομακτικούς πόνους. Όπως μας είχε πει η μητέρα της, αλλά και η ίδια, αδυνατούσε να μετακινηθεί ακόμη και για να πάει για τις απαραίτητες για εκείνη ακτινοβολίες. Η οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει δεν της επέτρεπε να αναζητήσει άλλη βοήθεια. Η μητέρα της που τη φρόντιζε ασταμάτητα όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε απόγνωση. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να είναι καλά. Αυτό το παιδί να γίνει καλά. Να πάω εγώ πρώτα, όχι αυτό. Κατάλαβες, αγόρι μου. Εγώ. Η Τζούλια Μπάρκα έσβησε, μόνη, νικημένη από την ασθένειά της, με ελάχιστους ανθρώπους κοντά της, χωρίς τη λάμψη του παρελθόντος. Οι άνθρωποι δεν φεύγουν για εμένα. Εδώ και εδώ. Για όλη μου τη ζωή. Αλλά θα μου λείψει. Δεν θα τη βλέπω. Η τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή μας φανέρωνε τη μεγάλη ταλαιπωρία της. Η ίδια όμως μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Μιλώντας αργά, φορώντας πιζάμες, καθισμένη στον καναπέ του σπιτιού της, δεν παρέλειψε να φορέσει ένα εντυπωσιακό ροζ κραγιόν για την τηλεοπτική εμφάνισή της. Γιατί πάνω απ' όλα η Τζούλια ήταν για την εποχή της μια στάρα.